Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και έρχεται αύξηση των δημοτικών τελών. Κύριε Ταμίλια, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πάντοτε όταν συζητούμε για αυξήσεις δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Έτσι, αυτά λίγο, εντάξει. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο. Άρα βέβαια, λοιπόν, να μην τις ψηφίσετε, άρα λοιπόν να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και πάλι. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα έτσι. Για να το δούμε πώς είναι. Τι είναι αυτό, ναι. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες για το τι είδους αυξήσεις και σε ποιους θα έχουμε. Δεν ξέρω αν τις τελευταίες ώρες αλλάζουν τα ποσοστά των αυξήσεων ή είναι δική μας αίσθηση. Να σας πω λοιπόν, δεν ξέρω την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τη διαβάσατε. Μάλιστα. Γνωρίζετε ο κύριος Βαγγέλου, ναι, είναι αντιπρόσωπος μας εκεί, μειοψήφισε και έχει το σκεπτικό εκεί. Μάλιστα. Έτσι, το έχει, δεν και γι' αυτό το, σας παίρνουμε τηλέφωνο, και γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί η παράταξή σας μειοψηφεί στην, ναι, Οικονομική Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Ναι. Να σας πω τώρα. Μάλλον και η παράταξή σας, γιατί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το αρχικό πλάνο, αυτό που ξέρετε, ναι, εσείς που βγάζετε και στα κανάλια, ναι, είναι 40%. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. 40% είναι μια μεγάλη αύξηση, έτσι. 40% είναι μια, ναι, μεγάλη αύξηση. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, στην Καστοριά από ένα 20 με 40% αύξηση θα γινόταν ένα 68. Μάλιστα. Η αύξηση προτείνεται είναι ένα 75 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει 46% αύξηση. Τι έγινε λοιπόν εδώ τώρα, χαθήκαμε στα ποσοστά. Μισό λεπτάκι. Μανιά και Μεσοποταμία, Μαυροχώρη, Κορυσόδης, Φιλιό, που είναι στην άλλη κλίμακα, από 0,90 πάει σε ένα 45, σημαίνει 61% αύξηση. Πεντάβρυσος στους χιλιόδοτες από 0,70 σε 1,25, που σημαίνει αύξηση 79%. Κλεισούρα Βασιλιάδα από 0,55 πάει σε 1,10, σημαίνει 100% αύξηση. Κορέα Στεπτεριά από 0,40 σε 0,95 είναι 138% αύξηση. Αυτά είναι για τα τέλη καθαριότητας, ενώ τα τέλη φωτισμού είναι 10 λεπτά πάνω. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε, το σκεπτικό μας είναι απλό. Είναι μεγάλες οι αυξήσεις, κύριε, ναι, Ταμιλιά. Δεν ξέρω αν οι πραγματικά. Γιατί βάζαμε ένα ερώτημα, κύριε Ταμιλιά, το θυμάστε και προεκλογικά. Όταν υποψιαζόμασταν ότι τα χρέη του Δήμου είναι πολλά, το λέγατε όλοι. Βάζαμε ένα ερώτημα από τότε. Ποιος θα τα πληρώσει? Ναι. Και να που έρχεται λοιπόν ο λογαριασμός σιγά-σιγά στους πολίτες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τουλάχιστον όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, επειδή είναι και ανταποδοτική υπηρεσία. Κάθε αύξηση που γίνεται πρέπει να αιτιολογείται παρκώς. Εδώ εμείς πιστεύετε ότι αιτιολογήθηκε παρκώς? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε πρώτα, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, να πάρουμε πρώτα κάποια μέτρα μείωση του κόστους μέσα, ναι, από την ενεργειακή αναβάθμιση κτλ. Και, ναι, ναι, και άλλες, ναι, λύσεις που υπάρχουν, και πολιτικές λύσεις. Και μετά να πάμε σε αυτά. Να κάνουμε όλα αυτά, ναι, ναι, και εξηγήσουμε στον κόσμο τι κάναμε, να κάνουμε την αύξηση που χρειάζεται. Αλλιώς είναι ένα οριζόντιο μέτρο. Θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας αυτό. Πόσα μας χρειάζονται, τόσα. Τόσο τις 100 αύξηση, τελείωσε. Το καλύψαμε. Αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι άλλο. Τόσο δεν είναι λογική στη λογική μας. Μας έρχονται ήδη κάποια μηνύματα. Τα είπατε γρήγορα τις αυξήσεις, κύριε Ταμίλια. Αν μπορείτε τα είπα γρήγορα για να μην. Αν μπορείτε, λέει, να τις επαναλάβετε, γιατί λίγο είναι, χάσαμε τα χωριά μας. Είναι 55 λεπτά σε κάθε διαμέρισμα δημοτικό. Ναι. Όταν λέμε σε. Ότι 55 λεπτά είναι η αύξηση. 55 λεπτά. Σε κάθε διαμέρισμα. Σε κάθε διαμέρισμα, σε κάθε. Ακόμη και μη ηλεκτροδοτούμενο. Ένα μη ηλεκτροδοτούμενο. Κύριε Ταμίλια, θα πληρώνει τέλη. Τα μη ηλεκτροδοτούμενα έχουν άλλο καθεστώς, όπως και τα. Έχει μια διαδικασία. Θα πληρώνουν τέλη και αυτά όμως. Ναι. Τώρα. Τι άλλο να σας πω, εγώ από αυτά που διάβασα, τουλάχιστον που διαβάσαμε, ναι, την εβδομάδα, ναι, και το είπα και στον κύριο Δήμαρχο, θεωρώ ότι είναι ελεγκτέα και νομικά μια τέτοια απόφαση. Τι εννοείται? Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που υποστηρίζουν, νομίζω, τα λεγόμενά μας. Βέβαια υπάρχει και το νομικό τμήμα του Δήμου που φαντάζομαι ότι. Τι εννοείται, κύριε Ταμίλια, να... τι εννοείτε με απλά λόγια, ότι. Ότι δεν είναι απαραίτητο να ισοσχεληθούν τα έσοδα με τα έξοδα. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση. Πιστεύετε ότι αν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια τέτοια απόφαση, δεν θα είναι μια σωστή απόφαση απόψε? Αυτή θα είναι και μια απόφαση νομικά ελεγκτέα, ας πούμε, επίσης, ακόμη περισσότερο. Εμείς έτσι θεωρούμε. Μάλιστα. Γιατί
Καταρχήν δεν είναι απαραίτητο, είναι 1,5 εκατομμύριο που λείπει, έτσι. Οι αυξήσεις αυτές έρχονται να καλύψουν ένα τέτοιο ποσό. Άρα λοιπόν με τις αυξήσεις αυτές ο Δήμος θέλει να καλύψει μια τρύπα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ναι, τα οποία 893.000, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω μπροστά μου τα νούμερα, ναι, αλλά αυτό είναι το ποσό. Είναι από ανίσπρακτα τέλη. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια που πρέπει να κοιτάξουμε και τον τρόπο απόδοσης της ΔΕΗ. Γίνεται πολιτική απόφαση βέβαια, είναι και της κεντρικής κυβέρνησης. Εδώ αλλά έχουμε το παράδοξο, περίπτωση... η ΔΕΗ, ναι, έχουμε και ένα παράδοξο όντως εδώ κύριε Ταμιλιά. Η ΔΕΗ μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη να τα χρωστάει στον Δήμο, ο Δήμος να χρωστάει από τις διάφορες δομές του και επιχειρήσεις του στην ΔΕΗ, η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα χωρίς να έχει δώσει και η ΔΕΗ όμως τα χρήματα που πρέπει στον Δήμο. Είναι ένα πολύ παράξενο κουβάρι. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και ναι, πρέπει να λυθεί κεντρικά. Ενώ άλλοι, όπως η Διαδημά, διεκδικεί και λεφτά, ναι, ναι, τα λεφτά της για τα σκουπίδια, θέλοντας να τα πάρει από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ. Δηλαδή, τι ένα τουρλουμπούκι, ένα τι να πω. Όπως επίσης θεωρώ ότι... εντάξει, είναι ένα ποσό αυτό, τα 893 χιλιάρικα που πρέπει, ναι, να εμφανιστούν υποτίθεται στον προϋπολογισμό για να μπορούμε να τα περάσουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις ρυθμίσεις υπέληξη πρόθεσμων για τη διαγραφή τους τελείως. Ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλη την ώρα. Με την ίδια έννοια, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να σταματήσει να πληρώνει, ευελπιστώντας ότι σε 1, 2, 3 χρόνια, μάλιστα, θα διαγραφούν τα χρέη τους. Εσείς λοιπόν, κύριε Ταμίλη, απόψε ψηφίζετε όχι? Ναι, ξεκάθαρα. Όχι ξεκάθαρα. Λοιπόν, όπως το κάνατε στη διαφωνία σας με τον κύριο Ευαγγέλο στην Οικονομική Επιτροπή, ξεκάθαρα το λέτε και τώρα, το βράδυ ψηφίζετε όχι. Ψηφίζει, ναι, όχι και η ομάδα Σπύρου, ψηφίζει όχι και η ομάδα Μόσχου, ψηφίζει όχι και η ομάδα της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δεν περνάνε οι αυξήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι όπως είναι, όχι. Αν πραγματικά, προσέξτε παιδιά τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι μία από τις περιπτώσεις που λέγαμε επίσης προεκλογικά, τι συμμαχίες μπορεί να αναπτυχθούν μετά και πόσες θετικές ψήφους μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή για να περνάει ένα θέμα. Αν σύσσωμη η αντιπολίτευση απόψε πει όχι στις αυξήσεις, δεν θα έρθουν οι αυξήσεις. Είναι σωστό αυτό κύριε Ταμίλια? Ναι, σωστό είναι. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε κατά των αυξήσεων όταν αυτές χρειάζονται και αιτιολογούνται επαρκώς. Το να καλύψουμε απλά μια τρύπα δεν είναι επαρκής δικαιολογία. Δεν είναι επαρκής δικαιολογία ότι πρέπει να καλύψουν μια τρύπα 1,5 εκατομμύριο και πρέπει να βάλουμε αυξήσεις. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει και ο νόμος. Πρέπει να υπάρχει η αρχή της ανταποκρισμότητας, της νομιμότητας, της ισονομίας. Καταλαβαίνουμε ότι το βράδυ θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δαμίλη. Το κομμάτι της ισονομίας, αν θέλετε να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν μπορεί ο ένας πολίτης να έχει 46% αύξηση και ο άλλος 138%. Μάλιστα. Έτσι, αυτομάτως αυτό καταλύεται, το καταλαβαίνω. Το 138 είναι για περιοχή της κλεισούρας, είπατε. 138 είναι... 138% αύξηση που έχουμε, κύριε Ταμιλιά. Είναι κορέστη από τα αιριά, πιο απομακρυσμένα χρόνια. Μάλιστα. Κλεισούρα Βασιλιά δεν είναι στο 100% από 0,55 σε 1,10. Πεντάβρυς χιλιόμετρο από 0,70 σε 1,25, 79%. Ναι. Μανιά και Μεσοποταμία, Μαυροχώρη, Κορισσός, Δυσπηλιό από 0,90 πάει σε 1,45, σημαίνει 61% αύξηση. Και στην Καστοριά από το 1,20 που πάει 1,75, φτάνουμε στο 46%. Μάλιστα. Αυτές είναι οι αυξήσεις τις οποίες εισηγείται, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή και που καλείται απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Τις θέλουμε ή όχι? Ναι, εμείς επειδή σας είπα ότι θα είμαστε πάντα φωνή της λογικής μέσα στο Δημοτικό, ναι, Συμβούλιο. Εννοείται ότι αυτά που διαβάσατε μόλις δεν είναι στη γραμμή, ναι, της λογικής. Δεν είναι στη γραμμή της λογικής, μάλιστα, στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε, ναι, να διορθώσουμε, τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Με λίγα λόγια, από πού αλλού μπορούμε να βρούμε αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Αυτό και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, ναι, ναι, να έχουμε και το ηθικό αίρεσμα. Γιατί αυτό αύξηση αφορά όλους, έτσι. Το ηθικό αίρεσμα να πούμε στον κόσμο, κάναμε αυτά, 1, 2, 3, 4, 5. Εξοικονομήσαμε αυτό το ποσό και τώρα έχουμε αυτό εδώ το υπόλοιπο. Εννοείται ότι το εύκολο είναι
βάλε μια αύξηση στον κόσμο και 140% που είναι ορισμένες περιοχές και τελειώσαμε. Να βάλουμε κάτι παραπάνω να έχουμε και ένα κέρδος. Κύριε Ταμπιλιά, το δύσκολο λέτε είναι να βρούμε τους τρόπους εκείνους που να μην επιβαρύνουμε τον κόσμο με την οικονομία μας, με τον οικοκύρεμά μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε κι εμείς τα δείγματά μας και μετά να το πούμε του κόσμου, ξέρεις, εμείς κάναμε αυτά, συμμαζέψαμε αυτά. Μια βοήθεια και από σένα για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε αυτό, το 1,5 εκατομμύριο. Όταν επιβαρυνθεί ο κόσμος και εμείς, και εμείς κόσμος είμαστε έτσι και το Δημοτικό Συμβούλιο όλοι. Μπράβο σας, και εμείς κόσμος πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν το ξαναλέω, αν όλη η αντιπολίτευση ψηφίσει όχι σήμερα, δεν θα γίνουν οι αυξήσεις. Τώρα, εάν στην πορεία της συζήτησης. Να σας πω λίγο. Ναι. Το όχι από μόνο του ως όχι, εμένα δεν μου λέει τίποτα το ότι θα ψηφίσουν όλοι όχι. Ναι, πρέπει ναι. όλοι να έχουν τις προτάσεις, ναι. και προτάσεις και εξοικονόμηση, για. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχει όχι, περίπτωση όχι. να ζυμωθεί μια νέα πρόταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί κάτι άλλο εκτός από αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Ταμπιλιά? Αυτό δεν μπορώ να προδικάσω κάτι τέτοιο. Θα το σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε. Νομίζω στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσαμε. Πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα με κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Μάλιστα. Ας με τα τέλη φωτισμός. Από ό,τι ξέρω, η αποτύπωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Φωτισμός πλατιών, των οδών, μπορεί να είναι έτοιμη στο τέλος του έτους. Από εκεί και πέρα, οι υπηρεσίες οι αρμόδιες μπορούν να δουν με βάση το κόστος, την κατανάλωση, τι εξοικονόμηση θα έχουμε από μια αλλαργή λαμπτήρων σε LED. Ναι. Σημειώνουμε κάτω το ποσό. Τόσα από εκεί. Τόσα από εκεί. Προβλεπόμενα. Έτσι τη προϋπολογιστέντα. Και αφού το κάνουμε όλα αυτά και κάποιες άλλες ενέργειες, και μπορούμε να δούμε τι μας λείπει περίπου ακόμα. Ένα ποσό, τι μπορούμε να καλύψουμε. Για να το βάλουμε ως αύξηση στον κόσμο. Και όχι να ερχόμαστε με το καλημέρα με την αύξηση στα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Έχει αξία λοιπόν. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το απόψινό συμβούλιο. Θα είμαστε εκεί, κύριε Ταμπιλιά, να σας δούμε και να σας ακούσουμε και εσάς και τους υπολείπους από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν, απόψε το βράδυ, πολύ ενδιαφέρον. Ακούσατε ότι σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για Κορέστια και τα λοιπά και ορισμένες περιοχές, υπάρχουν αυξήσεις που φτάνουν το 140%, παιδιά. Και 100% παρακάτω και 70% και 60% αυξήσεις και όλα αυτά για να καλυφθούν τρύπες 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ακούτε τι λέει ο κύριος Ταμπιλιάς από την αντιπολίτευση του Δήμου της Καστοριάς. Θα ακούσουμε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους υπολείπους και αύριο βεβαίως στην εκπομπή μας θα έχουμε και όλα όσα θα αποφασιστούν ή δεν θα αποφασιστούν απόψε. Θα δούμε.